Το σημερινό παιχνίδι είναι ένα ταξίδι νοσταλγίας για όσους φυσικά ήξεραν το original, γιατί το σημερινό είναι άλλο ένα remake, γιατί αυτό κάνουν πλέον. Σου λέει, είχαμε βγάλει καλά παιχνίδια στο παρελθόν. Ας τα ξαναβγάλουμε, απλά να είναι πιο όμορφα. Οπότε σήμερα έχω στα χέρια μου το Medieval, συγκεκριμένα όπως είπα το remake του, το οποίο είναι ένα παιχνίδι που έχω αναμνήσει από αυτό, αλλά σε αυτό το σημείο αρκετοί θα αναρωτιέστε πώς το απέκτησα στα χέρια μου. Εμφανίστηκε κάπως μαγικά. Όχι! Το σημερινό παιχνίδι ήρθε στα χέρια μου από το GameRunner.gr, το οποίο είναι ένα ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα που, πέρα από το Medieval, μπορείτε να βρείτε διάφορα άλλα βιντεοπαιχνίδια. Για κονσόλες και υπολογιστή, μπορείτε να βρείτε επιτραπέζια, διάφορα περιφερειακά και διάφορα συλλεκτικά πραγματάκια όπως pop figures και ρούχα από τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Link για το site θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Τι έχω όμως εγώ για εσάς. Αφού κάνετε τη βόλτα στο site και αποφασίσετε τι θέλετε να αγοράσετε, στο τελευταίο βήμα του checkout μπορείτε να πατήσετε εμφάνιση επιλογή στη χρήση κουπονιού, να γράψετε εκεί πέρα legit και να πάρετε 5% έκπτωση. Δεν σας χάλασε, όπως και να έχει. Περνάμε στο σημερινό παιχνίδι. Θυμάμαι να παίζω το demo του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Από εκείνα τα demo που ερχόντουσαν μαζί με περιοδικά, που σου είχε ένα δισκάκι με 20 demo για να τσεκάρεις τα παιχνίδια πριν πας να τα αγοράσεις. Και θυμάμαι ότι πολλά από αυτά είχαν συγκεκριμένο χρόνο που μπορούσες να παίξεις, τύπου είχαν 20 λεπτά όπου φτάσεις το παιχνίδι. Ένα από αυτά τα demo ήταν και του Medieval τέτοιο, και θυμάμαι να προσπαθώ κάθε φορά να το φτάσω και λίγο παραπέρα. Όπως και να έχει, σήμερα έχω στα χέρια μου το remake, πώς τα φέρνει η ζωή. Πατάω New Game, το βλέπεις, μας κοιτάει λίγο περίεργα ο σκελετός, θα πατήσω New Game. Αυτό διάλεξε το. Δεν ξέρω γιατί γελάει σαν τον Τζόκερ. Τη φάση. Και το παιχνίδι αρχίζει. Αυτό είναι το χέρι από την οικογένεια Adams. Ναι, όπως θα έχετε καταλάβει ήδη, είχε σκελετούς στο εξώφυλλο, οπότε αυτό είναι το setting του παιχνιδιού. Εμείς είμαστε αυτός εδώ πέρα, ο οποίος ουσιαστικά είναι νεκρός, αλλά... Ποτέ μιλες ποτέ, ρε παιδί μου, στη ζωή. Εδώ είναι οι ένδοξες στιγμές του παρελθόντος. Που, εντάξει, ήταν λίγο... Μπορεί να το πεις γενναίο. Μπορεί να το πει αραλέο, μπορεί να το πει και ηλίθιο, γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, λίγο too much αυτό γενικά. Όπως και να έχει, ήταν όταν πολεμάγαμε τις ορδές του κακού. Αλλά τώρα ξυπνάμε με το ένα μάτι, κάπως έτσι ξυπνάω και εγώ το πρωί. Είναι το ένα μάτι είναι έτσι, το άλλο δεν ανοίγει, δεν ξέρω, θέλει την ώρα του. Είμαστε λοιπόν ο Sir Daniel Fortescue, ή κάπως έτσι, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Fortescue, λάθος. Προφέρεται όλο το τελευταίο. Ήμασταν ένα πεσμένο ήρωα που πλέον δεν είμαστε πεσμένο. Δεν έχουμε κάτω σαγόνι. Αν δεν έχεις κάτω σαγόνι, υποθέτω μιλάς κάπως έτσι. Ναι, είναι. Άμα σου λείπει κάτω γνάθος, δεν βγαίνουν μερικές λέξεις όπως θα έπρεπε. Στα σύμφωνα έχουμε πρόβλημα. Τα φωνία δεν είμαστε εντάξει. Και ξεκινάει το παιχνίδι. Είμαστε αυτός εδώ πέρα ο τύπος που μοιάζει περισσότερο με σκιάχτρο παρά οτιδήποτε άλλο. Κάποτε ήμασταν ήρωας και είχαμε νικήσει τις δυνάμεις του κακού και τον κακό μάγο που τους έφερε. Ο κακός μάγος πλέον ξύπνησε, ξυπνήσαμε κι εμείς. Και προς το παρόν βλέπετε δεν έχουμε καν σπαθί. Επίσης γυρνάει λίγο περίεργα, έτσι το βλέπετε. Περπατάει, αλλά δεν είμαι και σίγουρος ότι θα μείνουν όλα τα κομμάτια, ας πούμε, που έχει στη θέση τους. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε τα throwing daggers. Όχι, αυτό είναι το σπαθί μας. Πάτησα να ανοίξω το chest, δεν έχει σημασία, ανοίξουμε πρώτο το chest. Πήραμε την ασπίδα μας, πήραμε και το σπαθί και ήρθε η ώρα να διαβάσω. Και σε αυτή τη φάση έχουμε μαζέψει τα πάντα. Αυτό, αν είχαμε σάρκα, θα ήταν επικίνδυνο. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε, οπότε είναι εντάξει να πετάμε έτσι τα daggers μας. Βάζουμε εδώ το ρούνο που βρήκαμε και ανεβαίνουμε πάνω. Ήμασταν 100 χρόνια έτσι, τάβλα. Ξυπνήσαμε, βλέπεις πως περπατάει τώρα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μια μέρα να κοιμηθώ κι εγώ παραπάνω, ώρες δεν φαντάζεστε. Περπατάω χειρότερα. Λοιπόν, ουσιαστικά εδώ πέρα είναι ο χάρτης παιχνιδιού. Αυτόν τον dance crypt, η crypt μας τέλος πάντων. Οπότε έχει τίκ δίπλα, τα καταφέραμε, δεν ήταν κάτι δύσκολο. Περνάμε. Στο graveyard. Ουσιαστικά το παιχνίδι έχει διάφορα levels και μπορείς να κάτσεις να τα ξεκοκαλύσεις για να βρεις τα πάντα. Όπως αυτά εδώ τα νομίσματα που μόνο ένας πραγματικός gamer θα έβρισκε. Είμαι ένας. Καθώς λοιπόν προχωράς, σκάνε τύποι τους οποίους πρέπει να τους σκοτώνεις γενικά. Ουσιαστικά σκοπός είναι να σκοτώσεις τους πάντες. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να ξαναγίνουμε ήρωας. Σε αυτή τη μορφή πλέον, εντάξει. Την καχεκτική μορφή. Το παιχνίδι είναι γενικά hack and slash, παρ' όλα αυτά. Μπορείς να κάνεις και dodge, μην κοιτάτε που δεν κάνω. Απλά πηγαίνω και βαράω τα κουμπιά με δύναμη και πεθαίνω. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τι έχουμε εδώ πέρα. Νομίζω ότι δεν θα το βρίσκα ποτέ αυτό. Κι όμως βρήκα το Earth Rune. Προφανώς θα έπρεπε να το βρω αυτό. Παρ' όλα αυτά, περισσότερα zombie για να σκοτώσεις. Γενικά. Δεν είναι και τόσο δύσκολο το gameplay. Το πιάνεις κατευθείαν, απλά βαράς τα κουμπιά σου και πεθαίνουν. Και το παιχνίδι νομίζω ότι δεν είναι πραγματικός gamer και ακόμα δεν άρχισε να μου δίνει heal. Δηλαδή εντάξει παιχνίδι. Τέλος πάντων, χρησιμοποιούμε το Earth Rune εδώ πέρα που πήραμε. Ανοίγουμε την πόρτα και σφαγιάζουμε περισσότερα zombie. Βλέπετε πάνω δεξιά γεμίζει αυτό. Θέλουμε να πάει 100%. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να μαζεύω και πραγματάκια. Τι θέλεις εσύ από μένα, χέρι. Πάρε αυτό το Chaos Room που βρήκα. Πάνα θέμα σας. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, ήρθε η ώρα νομίζω για Charge Attack εδώ πέρα.
Νόμιζα ότι θα ήταν λίγο πιο δυνατό αυτό, θα πέθαιναν, δεν πήγε τόσο καλά. Περίμενε λίγο. Ξέρεις κάτι, μπορώ και να μπλοκάρω. Πάνα θεμάσαι, δεν το περιμένεις αυτό, έχω να σου πει. Εφόλες τι κάνει εκεί. Μπορείς λίγο να πεθάνεις. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει που έχω και αυτό το wisp μαζί μου που είναι και καλά οι πεσμένοι ήρωες και κοκκινίζει και κάνει γύρω γύρω από τους εχθρούς μου. Λέει αυτόν εδώ βάρανε, δεν ήξερα εγώ wisp, να σκάλε. Πολύ χρήσιμο αυτό. Μπράβο. Εδώ πέρα είναι το δισκοπότηρο που θέλουμε να βρούμε. Που ουσιαστικά το βρήκαμε, είναι εκεί πέρα, αλλά για να το πάρουμε πρέπει να σκοτώσουμε όλα τα ζόμπια. Κάπου υπάρχουν ζόμπια τα οποία δεν έχω. Τα ακούω. Να τα. Περίμενε. Αυτό είναι λίγο. Δεν έχει καν μαλλιά. Ποια η φάση του. Δεν ξέρω αν είναι σαν το hey hatch σε ζόμπι ή κάτι. Όπως και να έχει. 96. Αυτό ήτανε! Κάπου κάτι δεν έχει ψοφίσει, παιδιά. Και πρέπει να το βρω. Από πού είναι, πάνω θέματο. Εσύ είσαι! Έλα εδώ. Τέλεια. The Chalice can now be collected. Αυτό ακριβώς που ήθελα, παιχνίδι. Σε ευχαριστώ. Ενώ σφαγιάζω και αυτά τα ζόμπι. Αυτό εδώ πάνω. Το βλέπεις, σου κάνει το παιχνίδι. Θέλω να το πάρω αυτό. Πώς θα το πάρω, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, ας αγοράσουμε μερικά ταγκεράκια από αυτό το μαγαζί που του πετάς λεφτά στο στόμα και σου φτύνει ταγκεράκια. Πολύ χρήσιμο, ευχαριστώ. Για να αρχίσουμε να βαράμε και λίγο μακριά. Ω Θεέ μου, περίμενε. Να αρχίσουμε να βαράμε λίγο από πιο μακριά, ήθελα να πω. Και αυτοί ήρθαν πάνω μου. Λοιπόν, ετοιμάσου. Εντάξει, πέθαναν. Λοιπόν, είμαι αρκετά θαραλέος, εγώ και τα 56 μου HP. Εντάξει. Είμαι πραγματικός gamer, οπότε λογικά δεν θα χάσω εδώ πέρα. Παραλίγο να φάω hit. Δεν έφαγα παρόλα αυτά, οπότε όλα πήγανε καλά. Αυτό πέθανε πολύ εύκολα. Ήταν σε φάση. Α, ένα με πάνω πλοία. Πέθανε πολύ εύκολα για κάποιο λόγο, όπως και να έχει. Δώσε μου εδώ. Τέλεια, είμαστε full τώρα. Περιμένετε, παιδιά. Λίγο να ανοίξω ένα chest. Μ' αρέσει, το κλωτσάω και ανοίγει. Βρήκα το copper seal μου. Το οποίο είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που έχω ενδεχομένως. Ναι, είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που έχω, όπως και να έχει. Νόμιζες παιχνίδι ότι. Πέθανα. Πήγα να πω, νόμιζες παιχνίδι ότι θα με εξαπατήσεις. Γενικά το παιχνίδι τον έχει αυτό το μηχανισμό. Αν πέσεις στο νερό, πεθαίνεις. Ότι τι ας πούμε, φεύγει το ασβέστη από τα κόκαλα και διαλύεσαι. Δεν μπορώ να καταλάβω, όπως και να έχει. Μην ξεχάσεις να πάρεις το δισκοπότερο. Ναι, σωστά. Περίμενε. Όλη την ώρα έλεγα για το δισκοπότερο. Περίμενε λίγο να γυρίσουμε από εδώ. Δώσε μου αυτό το δισκοπότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, έχω αφήσει και κάτι άλλα πραγματάκια. Γύρνα λίγο, κάνε μου τη χάρη. Ναι, νιώθω άσχημα που σε χτυπάω. Μπράβο, άνοιξε αυτή την πόρτα. Να είσαι καλά. Γιατί εδώ πέρα τα είχα δει εγώ. Είχε πραγματάκια εδώ πάνω. Να το βλέπει. Δεν σα ξεχνά. Α, έχει και ζόμπι. Καλά. Περίμενε. Δώστε μου λίγο χρόνο να σα απίσω. Αυτό ήταν. Είναι λες και πρώτη μέρα στην ξυφασκία ή κάτι ήταν η φάση. Ωραία, όπως και να έχει. Έχω μαζέψει το δισκοπότηρο. Μάζεψα και μερικά gold. Όλα πήγανε καλά. Οπότε τώρα μπορώ με αυτό εδώ πέρα το πάρα πολύ περήφανο περπάτημα να φύγω από αυτό το level. Και δείτε που είμαι. Σε ένα μέρος όπου μαζεύονται μόνο οι πραγματικοί ήρωες. Λοιπόν, οπότε τώρα τι κάνω. Εγώ έρχομαι εδώ πέρα, πηγαίνω και μιλάω σε αυτόν τον ήρωα. Γενικά, ο γλύπτης δεν έκανε και την καλύτερη δουλειά. Δεν ξέρω αν ήταν στο πρόσωπό του. Όπως και να έχει. Είναι ο Kenny Tim. Ο τύπος τώρα εδώ πέρα είναι όμως να μας δώσει αυτό το crossbow για να μπορέσουμε να βαράμε από μακριά και να μην του ρίχνουμε στιλέτα. Οπότε τώρα έχουμε και το crossbow, το οποίο δεν το κρατάνε έτσι, βρε αγόρι μου. Τίποτα να μην. Τέλος πάντων. Έχουμε ένα δισκοπότηρο, το φέραμε εδώ πέρα. Μας έδωσε το crossbow και τώρα είσαι φάση, ναι. Θέλω κι άλλα όπλα, πάω πάνω, αλλά δεν μπορείς να πας πάνω. Όπως και να έχει. Πηγαίνουμε εδώ, ναι, θέλω να φύγω από το Hall of Heroes. Και φεύγει σιγά σιγά το fog από το χάρτη. Καθαρίζει, μπορούμε να πάμε πίσω. Για κάποιο λόγο, δεν θέλουμε. Προφανώς θα πάμε μπροστά στο επόμενο level, το οποίο είναι το Cemetery Hill. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα. Περισσότερα ζόμπι μας περιμένουν, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι. Ουσιαστικά είσαι ένα σκελετός που σκοτώνει ζόμπι, και αυτός είναι ο κακός μάγος του παιχνιδιού. Που δεν ξέρω, σε φάση απλά είναι κακός. Θέλει απλά να σκοτώσει την ανθρωπότητα. Πέρα από την ανθρωπότητα, μισεί και εμάς. Και επίσης από ό,τι φαίνεται, έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά τα γκαργόιλ να πετάνε πράγματα από το στόμα τους. Όμως, εμείς έχουμε ένα νέο όπλο στη φαρέτρα μας. Δεν ξέρω αν το πιάνετε αυτό. Τι μπορώ να κάνω, αυτό. Το οποίο είναι περίεργο να το κάνεις με ένα χέρι. Είναι λες και είναι πιστόλι, ας πούμε. Νέο level, νέες δυσκολίες. Έχει αυτά τα πράγματα τα οποία κατρακυλάνε και ουσιαστικά παίζει και λίγο platforming εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, εμείς προχωράμε και είναι λες και είμαστε καουμπόιδες στο μεσαίωνα ή κάτι. Μπορείς να ανοίξεις. Μη θυμώνεις, πάνω θεμάσαι. Σου είπα απλώς να ανοίξει, να το χτύπησα λίγο. Δεν έπρεπε να το χτυπήσω. Λοιπόν, τώρα θα μας φανεί χρήσιμη η ασπίδα μας. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα δεν μπορώ να πάμε, γιατί δεν νομίζω ότι μπορώ να τα καταστρέψω αυτά. Όσο και αν θέλω, δεν έχουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Δεν έπρεπε να πέσω εδώ μέσα. Αυτό το mechanic που πεθαίνεις κατευθείαν, εντάξει. Έκανα ένα λάθος κλικ παιχνίδι. Μη με σκοτώνεις κατευθείαν, ας πούμε. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε από εδώ. Πηδάω εδώ πέρα. Βάζουμε την ασπίδα. Πάντα θέμα σας πέτρες. Περίμενε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Γιατί η ασπίδα είναι εντάξει, χαλάει σε κάποια φάση. Δεν χρειάζεται να τη διαλύσουμε. Περίμενε, έχει πραγματάκια εδώ. Πέτρα. Μπράβο, αυτό έπρεπε να γίνει.
Βρήκαμε νέα σπίδα εντωμεταξύ. Οπότε δεν μας χα... Άου! Περίμενε, αυτό έχει φωτιά. Καλύτερα να πηδήξω κάτω. Μη έρχεται κι άλλο κάτω. Όλα καλά, όλα καλά. Platforming, το αγαπημένο μου πράγμα στον κόσμο, παιδιά. Και αυτό είναι ο τόνος της φωνής μου όταν ειρωνεύομαι. Όπως και να έχει, ανεβαίνουμε κι άλλο πάνω. Θα προλάβω να ανοίξω αυτό το chest. Όλα καλά. Α, μου πετάει άπειρες ασπίδες. Καταστρέφεται σιγά σιγά το durability της ασπίδας μου. Παρ' όλα αυτά, αν είσαι πραγματικός gamer, μπορεί να πηδάς πάνω από αυτά τα πράγματα. Καμιά φορά και οι πραγματικοί gamers αποτυχάνουν. Το παιχνίδι παρ' όλα αυτά μου δίνει άλλη ασπίδα. Έλα εδώ. Δεν έχω να φοβηθώ ότι θα μπορούσα να. Ναι, τέλος πάντων. Περίμενε. Μπράβο. Ωραία, ξέρεις κάτι. Θα χαλάσω λίγη. Όχι! Έκοψε δρόμο αυτό, η έξυπνη πέτρα. Ωραία. Ναι, τώρα μπορείτε να πεθάνετε. Αυτό ήτανε. Αυτή ήταν η λειτουργία τους. Ήτανε. Θα πετάμε πέτρες μέχρι να φτάσει αυτό εδώ πάνω. Αφού φτάσει, τελείωσε η φάση μας. Αυτό κάναμε. Τώρα περάσαμε αυτό το level. Okay, μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Αλλά δεν ξέρω αν είδατε εκεί πέρα κάτω τι συμβαίνει. Δίπλα από το τικ δεν έχουμε το δισκοπότηρο. Γιατί δεν σκοτώσαμε όλα τα ζόμπι. Δεν ήθελα εγώ να σκοτώσω όλα τα ζόμπι. Φυσικά και ήθελα, απλά δεν μου το επέτρεψε το παιχνίδι. Γιατί δεν μπορούσαμε να σπάσουμε κάποιες πέτρες. Όπως και να έχει, θα το αφήσω κάπου εδώ. Αυτό το medieval έχει, τέλος πάντων, συγκεκριμένα level. Έχει λίγο backtracking. Σε αναγκάζει να πας πίσω για να μπορέσει να ξεκλειδώσει, τέλος πάντων, κάποια σημεία. Δεν κάθεσα να το τερματίσω, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, ας πούμε, τη δουλειά σε αυτό το remake. Δηλαδή, σίγουρα το gameplay θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερο από το απλά χτυπάω και καμιά φορά πετάω την ασπίδα μου πάνω. Όπως και να έχει, αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο. Άντιο. Εν τω μεταξύ, είσαι ουσιαστικά πολεμιστής, γίνεσαι ήρωας, πεθαίνεις, αναπαύεσαι αιώνια. Όχι, αναπαύεσαι 100 χρόνια, ξαναβγαίνεις, προσπαθείς να σώσεις την ανθρωπότητα, ενδεχομένως να σκοτώσει τον κακό μάγο, κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει, εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε να κλικάρετε, πηγαίνετε να βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή έχω link για το Game Runner, να πάτε να το τσεκάρετε. Και επίσης έχω κάτι άλλο φανταστικά links από δικά μου social media, τα οποία είναι καταπληκτικά και σας στείλω ανεπιφύλακτα να πάτε να τσεκάρετε. Αυτά, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Αντίο.